Τα πράγματα μάλλον είναι πιο δύσκολα από ό,τι φαίνονται και νομίζω ότι εδώ χρειάζεται η κρατική παρέμβαση για να μην ζήσουμε και τα χειρότερα, μιας και οι άνθρωποι κτηνοτρόφοι, τυροκόμοι είναι στα όρια τους. Πολύ σωστά τα έχετε αναφέρει, κύριε Δημητρόπουλε. Ο κλάδος της τυροκόμησης και συνεπακόλουθα όλος ο κλάδος γύρω από αυτόν, δηλαδή κυρίως οι κτηνοτρόφοι, βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αφού όπως έχετε περιγράψει, η επιβράδυνση των εξαγωγών λόγω κυρίως της πανδημίας του κορονοϊού έχει επιφέρει αυτή την κατάσταση. Ξέρετε, κύριε Δημητρόπουλο, προ-κορονοϊού οι τυροκόμοι πίεζαν τους κτηνοτρόφους να παράξουν περισσότερο γάλα συνεχώς, ούτως ώστε να καλύψουν τη ζήτηση που χρειαζόταν για το χαλούμινι, το οποίο ανέβαινε με ένα ποσοστό γύρω στο 20%. Αντιλαμβάνεστε, ξαφνικά έρχεται η πανδημία του κορονοϊού, επηρεάζει όλους, κλείνουν όλα τα catering, τα εστιατόρια, επηρεάζεται τρομακτικά όλη αυτή η αλυσίδα, με αποτέλεσμα το χαλούμι το οποίο παράγεται να μην μπορεί να διοχετευτεί. Χάνουμε δεύτερη τουριστική περίοδο σε διεθνές επίπεδο και έτσι έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε αυτό το φαινόμενο, όπου να υπάρχουν περίπου στιβασμένα γύρω στα 40 εκατομμύρια αξίας χαλούμι. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ Ανδρέου. Προ-κορονοϊού, πώς λειτουργούσε το σύστημα? Γινόταν παραγωγή του χαλουμιού, δεν πηγαίναν σε αποθήκες, φεύγαν κατευθείαν? Ως επιτοπλίστων, ναι. Η ζήτηση για το χαλούμι ήταν τεράστια. Ως αποτέλεσμα, οι τυροκόμοι πάραγαν χαλούμι και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτό το χαλούμι που είχε παραχθεί εξαγόταν. Άρα δεν χρειαζόταν να καλυφθεί κάποιος αποθηκευτικός χώρος. Γίνονταν πάντα αποθέσεις χαλουμιού σε αποθηκευτικούς χώρους, αλλά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Τώρα, φαντάζομαι ότι θα έχουμε αύξηση στη τιμή του χαλουμιού, λόγω και της αύξησης γενικότερα των κόστων, έτσι, στο άμεσο μέλλον. Μάλλον όχι, κύριε Δημητρόπουλε. Το αντίθετο να μην έχουμε. Είναι πολύ δύσκολο, εάν κάποιος έχει αποθέματα, να μπορέσει να αυξήσει την τιμή. Έτσι, γι' αυτό και εμείς έχουμε παρακαλέσει, αν μου επιτρέπετε ο όρος, το κράτος να βρει όλους εκείνους τους τρόπους, ούτως ώστε να στηρίξει τους κτηνοτρόφους να καλύψουν τις αυξήσεις που θα υπάρχουν στις ζωοτροφές, ούτως ώστε να μην μετακυλήσουν την αύξηση του κόστους παραγωγής του γάλακτος στο γάλα. Αν μετακυλιστεί αυτή η αύξηση στο γάλα, τότε ο τυροκόμος, αφού έχει στόκ, γιατί να παραλάβει γάλα? Σωστό. Τι να το κάνει το χαλούμι? Σωστό. Άρα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παραλαμβάνουμε το γάλα, πρέπει οι τιμές του γάλακτος να διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα, ούτως ώστε να βρεθούν σταδιακά οι τρόποι να διαθεθεί το προϊόν, για να μην έχουμε φαινόμενα αύξησης τιμής και στο τέλος να μένουν τα προϊόντα στις αποθήκες. Έτσι, στις αποθήκες. Γιατί εκεί, κατά εκεί το βλέπω το πράγμα να πηγαίνει. Να μένουν στις αποθήκες, δυστυχώς. Εσείς ως ο σύνδεσμος τυροκόμων και γενικότερα κτηνοτρόφοι, τι ζητάτε από το κράτος? Πώς μπορεί να παρέμει το κράτος, ούτως ώστε να έχουμε αποθεματοποίηση, δηλαδή να έχουμε τη διάθεση του προϊόντος? Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να κινηθούμε προς τρεις κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα στην κατεύθυνση των κτηνοτρόφων με διάφορους τρόπους και χρηματοδοτικά προγράμματα, είτε κατά κεφαλή των ζώων, είτε ανάλογα με την ποσότητα του γάλακτος που παραδίδουν, να καλύψουμε αυτή την αύξηση. Είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναφέρει ότι δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να κάνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Άρα, αναμένουμε από το Υπουργείο Γεωργίας να κάνει αυτή την παρέμβαση. Η δεύτερη παρέμβαση πρέπει να πάει προς τους τυροκόμους, δίνοντας ή καλύψοντας το κόστος των αποθηκευτικών. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο η αποθήκη στα τυροκομεία που έχει γεμίσει. Έχουν γεμίσει όλη η ψυχτική θαλάμη όλων των εταιριών που διαθέτουν τέτοιου είδους θαλάμους στην Κύπρο. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα έχει και εταιρείες, τυροκομικές εταιρείες, οι οποίες έχουν αποθηκεύσει χαλούμια στο εξωτερικό. Δηλαδή έχουν απευθυνθεί σε αποθήκες στο εξωτερικό. Εντάξει, είναι και ένα προϊόν, αγαπητέ Ανδρέα, και ένα προϊόν που δεν μπορεί να το βάλει σε μια αποθήκη χωρίς συνθήκες ψυγείου.
Έτσι. Φυσικά, μιλούμε για ψυχτικούς θαλάμους, όλοι ξέρουμε το κόστος του ηλεκτρισμού και όλοι μπορούμε να αναγνωρίσουμε πόσο ψηλό είναι το κόστος αποθήκευσης τέτοιου είδους προϊόντος. Ναι. Και η τρίτη κατεύθυνση είναι ότι θα πρέπει και ως κράτος να κινηθούμε πλέον σε θέματα εξαγωγών, δηλαδή θα πρέπει να πλησιάσουμε χώρες γειτονικές μαζί μας, ούτως ώστε να μας βοηθήσουν να διαθέσουμε αυτό το προϊόντο είτε σε κρατικές προσφορές δικές τους, είτε προς προμήθεια των στρατών άλλων χωρών κοντά μας ή οποιοδήποτε άλλου τρόπου, ούτως ώστε Σωστό. Να λύσουμε το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό διάστημα. Ξέρεις, βιώνουμε μια κατάρα για το εθνικό αυτό προϊόν τα τελευταία χρόνια. Από ευλογία έγινε κατάρα τελικά το χαλούμι. Βλέπουμε τι έγινε και στην Ευρώπη με τις εξαγωγές, με τα ΠΕΠ, με τα ΜΕΠ, πώς λέγονται αυτά, τώρα με την κορονοϊό, αδιάθετο. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι που ασχολούνται όλα αυτά τα χρόνια με τη χτινοτροφία και την τυροκομεία. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξουν και επάγγελμα. Τόσο απλά. Δεν θέλουμε να το δούμε αυτό, κύριε Δημητρού, το απευθυνόμαστε αυτό. Είναι ένας κλάδος ο οποίος συνειστερεί την κυπριακή οικονομία πολλά. Στηρίζει γεωργούς, κτηνοτρόφους, τυροκόμους. Έχει βέβαια, έχετε δίκιο. Ζει πάρα πολλοί κόσμος από τη βιομηχανία αυτή και έρχονται και πάρα πολλά έσοδα στο κράτος. Είναι πολλά τα λεφτά. Ακριβώς. Οι εξαγωγές μας είναι γύρω στα 260 εκατομμύρια. Είναι πολύ σημαντικό ποσό και είναι ένα προϊόν που παράγεται από την αρχή μέχρι το τέλος στην Κύπρο. Δεν έχουμε καμία εισαγόμενη πρώτη ύλη. Ταυτόχρονα, να σημειώσουμε, κύριε Δημητρόπουλε, ότι αντιμετωπίζουμε και έναν τεράστιο κίνδυνο από εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες έχουν αντιληφθεί την σημασία του χαλουμιού, την εμπορικότητα του χαλουμιού και την προτίμηση που του δείχνει ο κόσμος σε διεθνές επίπεδο. Με αποτέλεσμα, πολλές αλυσίδες του εξωτερικού έχουν ξεκινήσει να παρασκευάζουν παρόμοια με το χαλούμι προϊόντα, τα οποία ονομάζουν είτε grill cheese είτε με άλλες ονομασίες. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, αγαπητέ μου Ανδρέα. Εδώ είναι ακριβώς το μεγάλο πρόβλημα. Εδώ μπορεί να πληρώσουμε το κόστος αυτό το σημερινό, αύριο μέσα από αυτή τη διαδικασία που ακολουθούν κάποιες χώρες. Να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η καλύτερη αγορά μας χαλουμιού? Παραμένει η Βρετανία? Παραμένει το Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, η Βρετανία, όπου εξάγεται περίπου το 45-46% της συνολικής παραγωγής χαλουμιού. Μάλιστα. Πάντως ξέρω ότι τρώνε και στη Σουηδία χαλούμι. Τρώνε και στη Σουηδία και στη Γερμανία και στην Αυστρία. Σε πάρα πολλές χώρες έχει καταφέρει να εισχωρήσει το χαλούμι σε χώρες που δεν το περιμένουμε. Ακόμα και στην Αυστραλία, στις σκανδιναβικές χώρες. Είναι πάρα πολλές οι χώρες τις οποίες εξάγεται το χαλούμι σήμερα. Εύχομαι, Ανδρέου, σύντομα να λυθούν όλα τα προβλήματα αυτά για το καλό του κλάδου, το καλό το δικό μας της οικονομίας και μακάρι να έρθουν καλύτερες μέρες για το χαλούμι. Σε υπερευχαριστώ για την κουβέντα μας. Σε εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν περάσουμε, φίλες και φίλοι, να δούμε ένα πολύ